Φιλίωσα εγώ. Μπορεί να ήταν η δικιά μου υπόθεση. Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο της Αθήνας, ένας νέος άνθρωπος από τις λίγες εμφανίσεις του, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που διάλεξε την εκπομπή. Να τα πούμε όλα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή δημοσκόπηση. Κατά τη γνώμη μου. Ο κάποιο που θες ξεκινά. Και στην οποία δημοσκόπηση χθες, να πούμε, είναι η πρώτη που γίνεται. Έτσι, ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έγινε για την ιστοσελίδα TOK και παρουσιάστηκε κιόλας. Εκεί λοιπόν εσείς είστε πέμπτος. Και πολύ χαμηλά. Το βλέπουμε εδώ. 20% ο κύριος Καμίνης, 14% ο Κακλαμάνης, 13% ο Σπηλιωτόπουλος, 11% ο Κασιδιάρης και 10% εσείς μετά είναι ο κύριος Οφιανός με 6%, ο Καπερνάριος και ο Αμυράς. Για σας πώς το εκλάβατε αυτό, γιατί μας κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι ένας νέος άνθρωπος είναι τόσο χαμηλά. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να σας κάνει εντύπωση. Το αντίθετο μάλλον. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο και εσείς ενδεχομένως θα το έχετε δει, αλλά και όσοι γνωρίζουν από δημοσκοπήσεις και όσοι γνωρίζουν από τέτοιου τύπου έρευνες, το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό είναι ότι εγώ προσωπικά, ως πρόσωπο, έχω 50% αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σήμερα, με ξέρει ένα στους δύο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική όταν ξεκινάς, δηλαδή με 50% αναγνωρισιμότητα και έχεις ένα ποσοστό 10%, μέχρι το τέλος, όταν φτάσουμε στις δημοτικές εκλογές, που νομίζω εκεί πέρα πλέον όλους θα μας ξέρουν, θα έχουμε 100% αναγνωρισιμότητα, θα μπορεί να υπάρχει μια δυναμική που μας δίνει εμάς την αίσθηση ότι έχουμε αέρα για πρωτιά σε αυτή την εκλογική μάχη. Σας το λέω ειλικρινά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σκυλαρίδη, από πού βγάζετε αυτά τα ποσοστά της αναγνωρισιμότητας? Έχετε κάνει έρευνα? Όχι, δηλαδή. Είναι μέσα στην έρευνα, άμα μπείτε στο TikTok. Στην ίδια έρευνα. Είναι δημοσιευμένα τα στοιχεία όπου λέγεται την αναγνωρισιμότητα του καθενός. Ο κύριος Κακλαμάρης, ο κύριος Φιλιωτόπουλος, ο κύριος Καμίνης, ο Κασιδιάρης, όλοι αυτοί έχουν 100% περίπου αναγνωρισιμότητα. Αλλά λέτε εσείς ότι το μεγάλο πρόβλημά σας είναι μόνο η αναγνωρισιμότητα? Αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για μένα. Νομίζω ότι μέσα στο καιρό και μέσα από την επαφή με τον κόσμο και μέσα από κάποιες εμφανίσεις και ο κόσμος θα με αναγνωρίζει ως πρόσωπο, παρόλο που δεν μου αρέσει να το λέω αυτό έτσι με τέτοιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι θα γίνει και η σύνδεση. Βέβαια, προφανώς. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και να μας γνωρίσει ο κόσμος, και ακριβώς επειδή έχουμε τόσο χαμηλή αναγνωρισιμότητα και παρόλα αυτά έχουμε ένα αρχικό ποσοστό του 10%. Να σας θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν κατέβηκε στις εκλογές στις δημοτικές του 2006, είχε την ίδια αναγνωρισιμότητα με μένα και έπαιρνε 2%. Και κατέληξε με ένα πενταπλάσιο ποσοστό της τάξης του 10% στις εκλογές του 2006. Δεν σας λέω ότι θα πάρω το πενταπλάσιο και εγώ, θα πάρω 50%. Αλλά πιστεύουμε ότι το ποσοστό εν τέλει θα είναι. Στο δεύτερο γύρο, το ποσοστό εν τέλει θα είναι μεγαλύτερο και οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε, και όχι μόνο από το δικό μας χώρο, αλλά και με συνομιλίες που έχουμε κάνει και από κόσμο που ξέρει από δημοσκοπήσεις, όλοι μιλάνε ότι υπάρχει μια δυναμική για την πρωτιά στον πρώτο γύρο. Και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα? Ό,τι νομίζετε εσείς. Εσείς τι θέλετε? Εμείς τα έχουμε και τα δύο. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, να χαλαρώνουμε όσο προχωράει η κουβέντα. Ωραίο, καλό ήταν αυτό. Τουλάχιστον να έχουμε και τη συνένεσή σας. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι, εάν η διοίκηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για έναν δήμαρχο. Σαφώς. Ο τρόπος που διοικεί. Και θα ήθελα τώρα να μου πείτε εσείς, με μηδενική διοίκηση, πώς θα αναρρέσετε το βασικό χαρακτηριστικό αυτό που ήδη δεχτήκατε? Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εμένα ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχω εγώ είναι ότι βασίζομαι σε μια συλλογική δουλειά και σε μια συλλογική εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στη δημοτική μας κίνηση, η οποία λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως από το 2006. Δηλαδή, δεν ήταν μια δημοτική κίνηση η οποία ξυπνούσε από μια χειμερή ανάρκη μόνο για να δίνει τις εκλογικές μάχες, αλλά ήταν μια δημοτική κίνηση με εκατοντάδες μέλη, οι οποίοι βρισκόντουσαν στις γειτονιές, γνώριζαν τα προβλήματα, συμμετείχαν σε κάθε τύπου δραστηριότητα και επομένως υπάρχει μια συλλογική πείρα. Αυτή η συλλογική πείρα αυτή τη στιγμή μεταφέρεται και σε μένα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας υποστηρίζει, ο οποίος γνωρίζει από όλα αυτά τα ζητήματα, και να μου επιτρέψετε και εμένα να σας πω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να λέτε εσείς ότι όντως δεν έχω εγώ εμπειρία διοίκησης. Πόσο δε μάλλον. Όχι. Το λέτε βιογραφικό σας. Εγώ σας είπα να ξεκινήσουμε τα δύσκολα. Δήμο δεν έχω διοικήσει ποτέ. Ψέματα μην σας πω. Ούτε άλλη διοίκηση, ούτε άλλη μορφή διοίκηση έχετε κάνει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακόμα και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τέτοια εχέγγυα,
βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποια ήταν τα αποτελέσματα της διοίκησης αυτής. Εμείς αυτό που πιστεύουμε δεν είναι απλά ότι χρειάζεται ένας άνθρωπος να ξέρει από διοίκηση, γιατί σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Μπουτάρης, ένα λεπτό. Ο κύριος Μπουτάρης. Προφανώς. Δεν λέω αυτό εγώ. Συμφωνώ πολύ. Δεν το λέω το λεπτό. Να πάμε από το ένα σκαλί στο άλλο. Ο κύριος Μπουτάρης που είχε μία εμπειρία στη διοίκηση. Τουλάχιστον φαίνεται ότι το αναγνωρίζω ότι κάτι έκανε σε Θεσσαλονίκη. Που είχε εμπειρία διοίκησης, λέω. Αυτό, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι το στοιχείο αυτού του Δημάρχου το οποίο θα τον καταστήσει διαφορετικό και αποτελεσματικότερο. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία σε ένα Δήμαρχο. Στην τελική εμπειρία αποκτάται. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ούτως ή άλλως θα υποστηρίζει το Δήμαρχο και θα έχει και τέτοιου τύπου προσόντα. Λέτε... Εγώ αυτό που λέω ότι τα σημαντικά στοιχεία του Δημάρχου είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Το αναγνωρίζω και ως μειονέκτημα. Και σας θυμάει αυτό που λέτε. Η πολιτική αίσθηση είναι του Δημάρχου. Γιατί σας το λέω. Η διοίκηση λέτε θα βάζαμε ένα μάνατζερ. Η πολιτική αίσθηση είναι. Γιατί σας το λέω. Γιατί οι πρώτες δηλώσεις. Εγώ. Θέλετε να το πούμε ανοιχτά. Δεν χρειάζεται. Νέος άνθρωπος είστε. Νέος άνθρωπος είστε και σας αρέσει να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Εμείς όλοι που το συζητάμε, ας πούμε, και με δημοσιογράφους που καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ και με δημοσιογράφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ γενικότερα, δηλαδή, λέμε ο Σακελαρίς και ξεκίνησαμε δύο αυτογκόλ. Με ποια αυτογκόλ λέτε. Το αυτογκόλ είναι ότι βγήκατε στις πρώτες δηλώσεις και είπατε ότι η Αθήνα έχει πάρα πολύ αστυνόμευση. Θέλετε να το συζητήσουμε εδώ για να δούμε ακριβώς τι είπα. Βεβαίως. Να το συζητήσουμε. Και χαίρομαι που μου δίνετε και ευκαιρία να σας απαντήσω και σε αυτό το ζήτημα. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Αν έτσι δηλαδή μεταφέρεται σε κωδικοποιημένη. Αυτό είναι και. Δηλαδή στην ουσία λιώνει και το μήνυμα το οποίο ήθελα να περάσω ή ενδεχομένως εγώ να το έθεσα λάθος. Ναι. Αυτό που εγώ είπα όταν συζητάμε για ζητήματα αστυνόμευσης στην Αθήνα. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι υπάρχει μια υπερβολική συσσόρευση της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα των πάνωπλων αστυνομικών στο κέντρο, όταν λέμε στο κέντρο, εννοούμε στην Ακαδημία, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, είναι κάτι το οποίο κάποιον τον κάνει να νιώθει ασφάλεια. Περισσότερο ένας τουρίστας, ας πούμε, εσείς για παράδειγμα, αν πάτε σε μια ξένη πόλη και βλέπετε πάνωπλους αστυνομικούς μέσα στο κέντρο της πόλης, θα λέτε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι είναι στην πόλη. Έτσι όταν πας, βλέπεις πόλη. Και εγώ, γιατί το είπα αυτό. Λέστε, το κοσμική χώρα είναι αυτή. Αυτό, αλλά, και να, όχι, να σας απαντήσω. Να νιώθεις και ένα αίσθημα ασφάλεια στις μεγάλες πόλεις. Προσέξτε. Όταν είχαμε πάει σε μια αποστολή, ένα συνάδελφο είχε ανάψει ένα τσιγάρο μέσα στο μετρό και ξαφνικά ήρθαν πάνω δύο αστυνομικοί με ένα σκυλί. Τσιγάρο σε μετρό. Δεν μιλάω για αυτό. Και του είπανε, σε παρακαλώ, σβήστο, αλλιώς βγες από το μετρό έξω. Και... αυτό δείχνει την αίσθηση ασφάλειας. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Και όταν είναι Αθήνα, έχουμε περάσει τόσα που έχουμε περάσει. Προσέξτε όμως να δείτε. Τόσα που έχουμε περάσει με τους λαθρομετανάστες, για να μπορεί να γίνει, να αδειάσει λίγο το κέντρο της Αθήνας από τους λαθρομετανάστες, να γίνει ένας έλεγχος. Ωραία. Έρχεστε εσείς και λέτε, ας πούμε. Θα ολοκληρώσω λοιπόν την απάντησή μου και θα σας πω ότι εγώ αυτό που είπα είναι ότι ενώ υπάρχει μια υπερβολική συσσόρευση στο κέντρο της πόλης, αυτό που δεν υπάρχει είναι επειδή υπάρχουν περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι στην αστυνομία, δεν διαχέεται ο κόσμος αυτός από την αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις στις γειτονιές που, που παρουσιάζονται πραγματικά προβλήματα εγκληματικότητας. Εκεί που ο κόσμος έχει ανάγκη την ασφάλεια. Αυτό ακριβώς σας είπα. Εγώ αυτό ακριβώς δήλωσα. Τη βιτρίνα εννοήσατε. Εννοήσατε τη βιτρίνα. Ακριβώς. Δηλαδή λέτε εσείς ότι έχει πολύ στο κέντρο, ας πούμε. Ακριβώς. Εκεί που δεν υπάρχουν. Εκεί ακριβώς που δεν υπάρχουν. Βέβαια, προφανώς. Όλη αυτή η περιοχή. Και δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια, από την περιοχή μέχρι το Κολονάκι. Μέχρι το Χίλτον, βλέπουμε παντού αστυνομικές δυνάμεις. Και δεν υπάρχει στην Κυψέλη. Και δεν υπάρχει στην Κυψέλη, δεν υπάρχει στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν υπάρχει στα Σεπόλια, δεν υπάρχει στον Κολονό. Προσέξτε, όπου εκεί πέρα δρά το οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορία, κλοπές. Που γίνεται η εκμετάλλευση. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Μην κοιτάς τον Κολονό. Έτσι πήγα και μου λέει αστυνομικός. Εδώ μου λέει διαβατήριο. Μου είπε αστυνομικός εκεί που πήγα να πάρω την άδεια του. Πάρτε για παράδειγμα. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, κύριε Χασαπόπουλε. Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα. Ποια ήταν η κλασική ιστορία που ακούγουμε. Ότι έπαιρνε ο κόσμος στο αστυνομικό τμήμα, τους έλεγαν δεν έχουμε αστυνομικές δυνάμεις. Ρε παιδιά, πάρτε τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν ξέρω αν γινόταν σε μια. Μάλλον, όχι, σε συνεργασία. Ναι. Γινότανε σε συνεργασία. Αλλά τουλάχιστον, προφανώς, ναι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε αυτή η δικαιολογία από την πλευρά τους ότι δεν έχουμε κόσμο. Εμείς αυτό που λέμε. Ναι, αν διοχετευτεί πρέπει να φύγει η πολλή αστυνομία από εκεί που υπάρχει και να πάει σε αυτές τις περιοχές ή να ενισχυθεί και εκεί που δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ σας λέω από τη στιγμή που υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, ανθρώπινοι πόροι στην αστυνομία, αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία θα πρέπει να διοχετεύσει αυτούς τους πόρους καταλλήλως. Δηλαδή. Να πάνε στις γειτονιές στις οποίες υπάρχει η ανάγκη. Εγώ γιατί σας λέω δηλαδή για την να εικόνα στο κέντρο. Να φύγει η αστυνομία από τα Εξάρχεια και να πάει στο Άγιο Παντελεήμονα. Όχι, δεν λέω να. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί τώρα η ιστορία των Εξαρχείων
δεν είναι το θέμα αυτό καθ' αυτό της αστυνόμευσης, έτσι. Γιατί και στα Εξάρχεια υπάρχει αστυνομία, αλλά η Στουρνάρη και το Σίτσα είναι γεμάτες από εμπόριο ναρκωτικών και από εμπορία σώματος. Δηλαδή η αστυνομία, αν ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι στα Εξάρχεια, ας πάει και στην Τοσίτσα, ας πάει και στη Στουρνάρη, δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο και δίπλα από το Πολυτεχνείο. Επομένως, εγώ αυτό που σας λέω είναι, εγώ έχω την αίσθηση ότι κανένας μαγαζάτορας δεν αισθάνεται ωραία, δηλαδή η εμπορική κίνηση στο κέντρο δεν γίνεται με ομαλό τρόπο όταν έξω από τα καταστήματα είναι παρατεταγμένες κλούβες. Ο τουρίστας δεν αισθάνεται ωραία. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Αισθάνεσαι ότι κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει σε αυτό το αίσθημα. Απολύτως. Το καταλαβαίνουμε. Και ναι, δεν και πάει αλλού. Πάει και δεν λέω, όχι, εγώ δεν λέω, δεν λέω ότι να φύγει η αστυνομία από το κέντρο σε μια λογική όπως θέλει να παρουσιαστεί. Νομίζω ότι έγινε σαφή. Η κεντρική ιδέα ήταν να υπάρχει, και η κριτική που σας έγινε. Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της αστυνομίας. Εντάξει, τώρα το διευκρινίσατε. Και χαίρομαι που με βοηθήσατε. Διότι η κεντρική ιδέα ήταν ότι υπάρχει πολλή αστυνομία στα Εξάρχεια και πρέπει να φύγει να πάει αλλού. Τώρα το διευκρινίσατε. Το είπατε, εφόσον υπάρχουν πόροι. Δεν το διευκρίνησε. Ναι. Τώρα το είπατε πεντακάθαρα. Εγώ απλώς. Εμείς αυτή την εικόνα είχαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Αυτό προσπάθησα να πω. Συγγνώμη, Δήμαρχος Αθηναίων θα είστε. Παρακαλώ. Εγώ επειδή μένω στο κέντρο. Υποφέρουμε συνεχώς και το λένε όλοι οι καταστηματάρχες από τις πορείες. 30 άτομα κλείνουν τους δρόμους. Εσείς τι θα τους πείτε τώρα. Που έρχονται και από την αριστερά αυτά τα συνδικάτα και ο κάθε συνδικαλιστής θεωρείται πετυχημένος αν κατεβάζει 40 άτομα και κλείνει το Σύνταγμα και τη Βουλή. Αυτό το πράγμα, αυτή η αρρώστια δεν θα τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, νομίζω θα ξεκινήσω από μια γενική αναφορά και θα έρθω, δεν θα επεκφύγω στο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα αναφέρετο δικαίωμα στις πορείες. Δεν θα διαφωνήσει κανένας αυτό. Σωστό. Δεν είναι επεκφυγή. Κάνω μια εισαγωγή, σας το ξαναλέω. Σωστό. Και ειδικά σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης, όπου εν τέλει ο μόνος τρόπος, ας πούμε, να εκφραστείς όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στις κοινωνικές ομάδες, είναι να βγεις στον δρόμο και να διαδηλώσεις. Ένας από τους τρόπους. Όμως. Το ένα. Ναι. Το άλλο, το δικαίωμα. Και έρχομαι. Υπάρχει και ένα δικαίωμα και, στο άλλο. Έτσι, και μια υποχρέωση των καταστημάτων να δουλέψουν. Ωραία. Δεν θα τους πει κανείς δεν δουλεύετε επειδή υπάρχει κρίση και επειδή κάποιος κλείνει το κέντρο. Και έρχομαι σε αυτό που λέτε γιατί πραγματικά δεν ήθελα να επεκφύγω. Το βασικό πρόβλημα των καταστημάτων δεν είναι αμιγώς οι πορείες, αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είναι άλλου τύπου τα προβλήματα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα λουκέτα στο κέντρο, δεν θα βάλουμε πρώτο στην ατζέντα τις πορείες. Θα βάλουμε όλα τα άλλα τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική κρίση και την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης τα τελευταία 3,5 χρόνια, 4 χρόνια, σε σχέση με το πώς έχουν εξοντωθεί οι μικροεπιχειρηματίες. Έτσι. Και έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο, δεν υπεκφεύγω. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει σε πολλές πορείες. Προφανώς δεν το κρύβω. Έχω συμμετάσχει και σε μεγάλες, έχω συμμετάσχει και σε μικρές πορείες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στις μικρές πορείες, 30 ατόμων που λέτε κύριε Χασαπόπουλο, 30 ατόμων, 40 ατόμων, εντάξει δεν υπάρχουν 30-40 ατόμων, αυτό δεν είναι πορεία, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων στα 100-150-200 άτομα υπάρχει και η ίδια η συνείδηση στους συνδικαλιστές και στους διοργανωτές των πορειών να μην κλείνουν το δρόμο. Πιστέψτε με, κανένας άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν στις πορείες δεν θέλει να τρώει μούτζες και να τον βρίζουν και να του λένε τι κάνεις ρε φίλε, πήγαινε σε μια γωνία. Από μόνοι τους το κάνουν. Συμβαίνει όμως. Από μόνοι τους το κάνουν. Ναι, αλλά το κάνει η αστυνομία, όχι. Λέτε, για να προβοκάρει. Από μόνοι τους. Κλείνουν τα συστήματα, κλείνουν. Εγώ σας λέω. Εγώ την άλλη φορά πήγα να περάσω και είχαν κλείσει μπροστά και ήταν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Μια μέρα ρε παιδί μου που να μην κλείσει το κέντρο. Παράπονο το έχουν. Ρωτήστε και τον κύριο Γιαννέτο, σας λέω τώρα, έναν παλιό άνθρωπο εκεί, ο οποίος υπέφερε και το 2008 που λέτε, τα καταστήματα, από το κάψιμο υποφέρανε, δεν υποφέρανε από την κρίση. Μετά έρθει η κρίση. Ναι. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, θα ήθελα λίγο να συνεχίσω σε αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω τι ότι θα πρέπει, γίνει, μπορείτε να μας πείτε, αυτό σαν νέος άνθρωπος, να φέρετε ένα άλλο αέρα. Στις μικρές πορείες πρέπει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες οργανώνουν αυτές τις πορείες, από μόνες τους να αξιολογούν. Και αν δεν το αξιολογήσουν, το είπατε αυτό. Δεν την αξιολογούν. Σου λέει, κύριε, με συγχωρείτε. Στον πατριωτισμό. Με συγχωρείτε, κύριε. Δεν το αξιολογώ. Εγώ θέλω να κλείσω το δρόμο. Εσείς τι θα κάνετε σαν δήμαρχος. Εγώ, σαν δήμαρχος, αντίθετα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι ζήτημα της αστυνομίας αυτό. Εντάξει, τώρα μην εγώ πετάτε αυτό τώρα που τον δήμαρχος, εγώ ναι. Αυτό που μπορώ να πω ως δήμαρχος είναι ότι σε μικρές πορείες οι οποίες. Προφανώς δεν έχουν τον κόσμο έτσι ώστε εν τέλει γυρνάει μπούμεραγκ στους οργανωτές των πορεών αυτών σε σχέση με τα αιτήματά τους, είναι προφανώς να μην κλείνουν το δρόμο. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και μια καλή διαχείριση από την πλευρά της τροχέας και της κυκλοφορίας. Δεν γίνεται, ας πούμε, να υπάρχουν όντως μικρές πορείες και να κλείνει ο δρόμος από τις στήλες του Ολυμπίου Διός μέχρι την Ομόνοια, λες και συμβαίνει κάτι εξωπραγματικό. Καταλάβαμε την άποψή σας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής εγώ. Αυτό το καταλάβαμε. Κατά καιρούς, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Κατά καιρούς ακούμε. Που αφορά απολύτως τον Δήμο. Ήταν 12.000 υπάλληλοι, γίνανε 6.000, 7.000. Λέει ο κύριος Καμίνης, σωστό. Μάλιστα. Οι 5.000 φύγανε.
Εμείς ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι εμείς θα τους ξαναφέρουμε σε γενικές γραμμές. Υπόσχεται ότι θα γυρίσουν. Δεν μιλάω για το Δημό. Mm-hmm. Γενικά, ότι θα γυρίσουν. Για τους απολυμμένους από τον 1984, ακούσαμε κάτι ανάλογο. Θέλουμε να έχουμε μια εικόνα. Εάν εσείς είστε αύριο το πρωί δήμαρχος, οι 12.000 που έγιναν 6 ή 7, μην κολλήσουμε στο νούμερο τώρα και μου πείτε δεν 7, όχι, είναι 8 κτλ. Θα επιστρέψουν. Θα σας απαντήσω. Αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε είναι κατά πόσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα στο Δήμο. Η εικόνα που έχουμε, και νομίζω όλοι το λένε αυτό το πράγμα, δεν το λέμε μόνο εμείς, έτσι που διεκδικούμε αυτή τη στιγμή τη Δημαρχία, όλοι και μέσα στο Δήμο θα παραδεχτούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, έτσι ώστε να βγει άρτια το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει η Δημοτική Αρχή, είτε αυτό αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες, είτε αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε αφορά τις οποιοδήποτε υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν καλύπτεται με πενταμηνίτες μέσω αυτού των προγραμμάτων. Άρα, έχει πρόβλημα υπαλλήλων ο Δήμος. Υπάρχει και πρόβλημα υπαλλήλων, βεβαίως. Γι' αυτό συζητάμε μόνο, ναι. Έχει και πρόβλημα υπαλλήλων, συζητάμε μόνο για αριθμού υπαλλήλων. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου. Άρα θα προσλάβετε εσείς. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, επειδή ο Δήμος, όπως ξέρετε κι εσείς, δεν έχει τη δικαιοδοσία από μόνος του. Ο Δήμος θα έπρεπε όμως και ο κύριος Καμίνης, από τη στιγμή που εντοπίζει τέτοιου τύπου πρόβλημα, αν εντοπίζει αυτό το πρόβλημα, να μας το πει ο κύριος Καμίνης, αλλά όποιος έρθει και μιλήσει με τον κόσμο μέσα στις υπηρεσίες ή όποιος μιλήσει με τον κόσμο στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, θα δει ότι πραγματικά δεν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, ένα λεπτό, δεν μας λέτε όμως επί της ουσίας, όχι, θα μας πείτε. Θα κάνετε προσλήψεις ή όχι. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση, όσο όφιλε να κάνει και ο κύριος Καμίνης. Ξέρετε, ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ειδικό βάρος. Ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ειδικό βάρος. Θα πιέσετε λοιπόν να γίνει προσλήψεις. Προφανώς, ο κύριος Καμίνης, ποιο ήταν το πρόβλημα με τον κύριο Καμίνη στο συγκεκριμένο θέμα, ότι δέχτηκε στοϊκά ό,τι ακριβώς έφερνε η κυβέρνηση, σε μια λογική ότι από τη στιγμή που μας το λέει αυτό η κυβέρνηση μέσα από τον Καλλικράτη, εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε λόγο, εγώ ξέρω, και θέλω πρέπει να δεχτούμε παθητικά παρακαλώ, αυτό το οποίο μας φέρνουν. Τι θα κάνετε εσείς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε. Τι θα κάνετε εσείς. Είναι. Και με τι χρήματα μετά. Θα διεκδικήσουμε. Ωραία. Με τι χρήματα. Θα διεκδικήσουμε από την κεντρική διοίκηση. Την πρόσληψη αυτού του κόσμου έτσι ώστε να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ένα έργο το οποίο θα προσφερθεί στους δημότες της Αθήνας. Ωραία. Έτσι. Με τι χρήματα όμως. Με τι τα χρήματα. Δεν, ωραία, δεν υπάρχουν. Ωραία, και ερχόμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Τα χρήματα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, προφανώς όλοι το ξέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε μαγικά ραβδάκια τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα σας υποσχεθούμε εμείς μαγικά ραβδάκια. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι. Αυτό έχει να κάνει προφανώς και με την κεντρική κυβέρνηση. Δεν θα γεννήσει η κεντρική κυβέρνηση χρήματα εάν αλλάξει η κυβέρνηση και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας αντί για το Σαμαρά. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Ότι ακόμα και μέσα σε αυτούς τους περιοριστικούς πόρους που έχουν μπει και από τον Καλλικράτη και από το Μνημόνιο και από όλη αυτή την πολιτική, υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να υπάρχει μια αναπροσαρμογή των υπαρχόντων πόρων. Ναι, υπάρχει. Θα αυξήσετε δηλαδή. Τι υπάρχουν, Τι ανοίγετε τώρα. Δηλαδή, εγώ που πληρώνω, ας πούμε. Από τη στιγμή που το άνοιξα, θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω και να καταλάβετε. Ναι, να το καταλάβουμε καθημερινά. Βέβαια. Λεφτά υπάρχουν, λέτε ότι λέω. Λεφτά. Ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε πρωθυπουργός ή ο κάθε ένας που διοικεί, και επειδή με ρωτάγατε στην αρχή ποια είναι η εμπειρία σου διαχειριστική, εγώ αυτό που τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι είναι ότι πρέπει να έχει στο μυαλό του πώς θα βρεθούν πόροι για αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό είναι απαραίτητο. Σωστό, σωστό. Πώς θα βρεθούν οι πόροι. Ωραία, και εδώ έρχομαι. Δεν σας λέω ότι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά πρέπει να σκεφτούμε, να κάτσουμε κάτω και να τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε, λέτε. Ναι, και εμείς το έχουμε κάνει αυτό, κύριε Χασαπόπουλε. Το κάνουμε και αυτό. Το κατάλαβα. Να σας πω. Ξέρω πού, το να μας το πείτε. Και καταλαβαίνει λέει, και ο πρέπει κόσμος. Να ψάξουμε να βρούμε πώς θα βγουν λεφτά. Και έρχομαι. Εγώ δεν το κατάλαβα. Στο συγκεκριμένο. Ναι, στο συγκεκριμένο. Αφού λέτε ότι θα έρθουν υπάλληλοι, ωραία, θα πρέπει να δώσουμε 1.000 ευρώ. Πού θα τα βρούμε τα 1.000 ευρώ. Ωραία, λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτά τα χρήματα προφανώς πρέπει να έρθουν από την κεντρική διοίκηση. Να αυξηθούν πόροι από την κεντρική διοίκηση προς τους δήμους. Θα βρεθούν. Πρέπει να βρεθούν. Άμα θέλετε να το κλείσουμε το κράτος και να κλείσουμε και τους δήμους. Υπάρχει αυτή η επιλογή, αν θέλουμε να το κάνουμε. Εντάξει, υπάρχει ένα μήνυμα τρόπο. Αλλά να πούμε τώρα, να πούμε τώρα από πού θα βρεθούν. Τώρα. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Ρεαλιστικά. Αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα να σας πω. Μπράβο. Συγκεκριμένα να σας πω. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος της Αθήνας, μέσα σε αυτό το περιοριστικό πλαίσιο, που λέει ότι έχει εξηγιάνει τα οικονομικά του Δήμου μέσα από τις απολύσεις, μέσα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προμήθειες, δεν γίνονται διαγωνισμοί, δεν έχει υλικά και παρουσιάζει μια εικόνα διάλυσης όλες αυτές τις υποδομές. Έτσι έχει εξηγιάνει ο κύριος Καμίνης τα οικονομικά του Δήμου. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μπορεί να περιοριστεί πάρα πολύ σημαντικά
ένα κόστος υπερβολικό το οποίο μπορούμε να σας το παρουσιάσουμε και θα το παρουσιάσουμε κιόλας. Μπορώ να σας πω κάποια συγκεκριμένα, τα οποία προέρχονται από υπεργολαβίες που δίνει ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή. Να σας πω συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα. Κατανοητό. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι ενώ υπάρχει μια τεχνική υπηρεσία συντήρησης των απορριμματοφόρων, υπάρχει μια σύμβαση με την οποία ο Δήμος πληρώνει 24 εκατομμύρια ευρώ με μια ιδιωτική εταιρεία. Και το κάνει, λέτε εσείς, πιο φθηνά, αν το κάνουν οι υπάλληλοι του. Μα αφού υπάρχουν οι υπάλληλοι. Γιατί να απαξιώνουμε αυτό που λέτε τώρα. Γιατί να απαξιώνουμε του υπάλληλου. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, ότι για να συνδεθεί το δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων με τα ΚΕΠ, πληρώθηκε, δόθηκε μια, δεν υπονοώ κάτι σκάνδαλο, έτσι, σκανταλιάρικα πράγματα, λέτε τι είναι εκλογή ναι, σας. Ναι. Δόθηκε με τη μορφή έτσι της υπεργολαβίας σε μια επιχείρηση πληροφορικής, με 900.000 ευρώ να κάνει αυτή τη σύνδεση τη στιγμή που υπάρχει διεύθυνση πληροφορικής και υπάρχει και μια δημοτική επιχείρηση μηχανογράφηση στο Δήμο Αθηναίων που θα μπορούσε να γίνει εκ των έσω. Κύριε Σακελαρίδη, έτσι όπως το λέτε αυτό τώρα. Δεν είναι σπατάλες, να σας πω, έτσι όπως το λέτε τώρα. Ό,τι ήταν καλά για το Δήμο Αθηναίων. Τις προηγούμενες θητείες άλλων δημάρχων, όταν προσλάμβαναν κόσμο και έγινε αυτός ο φουσκωμένος Δήμος, ή τώρα με τον Καμίνη που το προσόν του που κατεβαίνει, και όλοι του το αναγνωρίζουν αυτό, είναι ότι εξορθολόγησε τα οικονομικά του Δήμου. Μείωσε τα δάνειά του, μείωσε τα χρέη του. Και έδιωξε και κάποιο κόσμο. Πότε ήταν καλά για το Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι κατηγορούμε πάντα τους δημάρχους όταν, ξέρω εγώ, πώς να σας πω, κάνουν περικοπές. Και αυτούς που τους φορτώσανε τόσο κόσμο και τόσα χρή, δεν ασχολείται κανείς. Ήταν οι καλοί δημάρχοι. Ωραία. Καταρχήν εγώ. Σας το λέω γιατί θα το βρείτε και αυτό μπροστά σας σαν επιχείρημα. Καλά κάνετε. Και νομίζω, όχι, είναι καλές ερωτήσεις αυτές μου. Δεν θέλω να. Προσπαθώ κι εγώ. Όχι, δεν σας το λέω. Να πείτε ευχαριστώ. Κάνουμε λίγο χιούμορ για να χαλαρώσουμε. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θέλω να απευθυνθώ εγώ καμία ερώτηση. Λοιπόν, και να έρθω συγκεκριμένα. Εγώ να ξεκινήσω από μια γενική αρχή και θα σας απαντήσω. Ούτε τον κύριο Καμίνη τον απαξιώνουμε συνολικά, ούτε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Και αυτό τουλάχιστον από μένα δεν θα το ακούσετε σε αυτή την εκλογική μάχη. Θα βρούμε, ξέρουμε δηλαδή ήδη ποια είναι ας πούμε, κάποια σημεία που. Προφανώς και εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και θα τα κρατήσουμε. Υπάρχουν όμως ζητήματα πολύ σημαντικά. Είπατε, κύριε Χασαπούπουλε, για παράδειγμα, θέσατε αυτό το. Κάνατε αυτή τη σύγκριση τέλος πάντων μεταξύ των προηγούμενων και του κυρίου Καμίνη, που όντως υπάρχει, τουλάχιστον άμα δει κανείς τα οικονομικά του Δήμου, υπάρχει μια διαφορά. Εμείς λέμε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει δίκιο σε σχέση με αυτή την πολιτική. Και θα σας πω και συγκεκριμένα τι εννοώ. Την εποχή των παχιών αγελάδων, έτσι, όπου γίνονταν όντως οι μεγάλες σπατάλες. Υπήρχαν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες σπατάλες και όποιος κάνει μια καταγραφή το τι γίνονταν στο Δήμο Αθηναίων τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες διοικήσεις, πραγματικά θα του πέσουν τα μαλλιά. Μάλιστα. Δηλαδή, εμένα μου έχουν μεταφερθεί πράγματα αυτή τη στιγμή, πράγματα που ήξερα και από πριν, αλλά και τώρα που τα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, μου λένε: ακούω πράγματα που πραγματικά δεν το πιστεύω ότι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, έρχεται ο κύριος Καμίνης αυτή τη στιγμή και παρουσιάζει μια εικόνα εξορθολογισμού. Ο εξορθολογισμός αυτός έχει σημασία. Το πώς γίνεται, κατά την άποψή μας. Κάτι το ίδιο το οποίο το λέμε και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής. Δηλαδή, λέμε για ένα πρωτογενές πλεώνασμα σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, σημασία έχει από πού προέρχεται. Σήμερα ο κύριος Καμίνης παρουσιάζει μια εικόνα οικονομικής εξυγίανσης για ποιο λόγο. Ότι έχει βασιστεί αυτό, είναι εικόνα στην ουσία, αποτελεί εικόνα κατάρρευσης δομών μέσα στο Δήμο. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσετε, να κοιτάμε στον καθρέφτη και να μιλήσετε για εσάς και τον εαυτό σας. Α, πολύ ευχαρίστω. Αφήστε τον κύριο Καμίνη, ξέρετε γιατί. Γιατί θα έρθετε εδώ εσείς και ο κύριος Καμίνης και θα τα συζητήσουμε. Εγώ προγραμματίσει να έρθετε εδώ απέναντι. Να είστε δυο σας. Η ερώτηση του κύριου Χασαπόπουλου αφορούσε τον κύριο Καμίνη και τις προηγούμενες αρχές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για το χρέος οικονομικά. Δεν αφορά τον κύριο Καμίνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποιος ήταν καλός, αυτός που μείωσε τα ελλείμματα ή αυτός που τα αύξησε. Σημασία έχει να μειώνεις τα ελλείμματα, προσπαθώντας τουλάχιστον να κρατάς τις υποδομές του Δήμου σε μια ποιότητα και σε μια επάρκεια. Μάλιστα. Ο κύριος Καμίνης, ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα τον κύριο Καμίνη, θα μου πείτε πάλι μιλάω για τον κύριο Καμίνη. Ναι, δεν άφησε το μια χαρά. Για ένα λεπτό. Εδώ θέλω να σα το ρωτήσω για να γυρίσω, γιατί δεν ας υποθέσουμε σωστό, ότι στο σπίτι να μιλάμε σας. Για τον κύριο Καμίνη, γιατί αν μας βλέπει τώρα από την τηλεόραση, ενδεχομένως να μην του αρέσουν αυτά. Να σας πω λίγο, συμφωνώ. Στο σπίτι σας παίρνετε 100 ευρώ και ξοδεύετε 120. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσετε. Ξέρετε, και δεν πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσετε και τουλάχιστον να ξοδεύετε 90, ούτως ώστε να μην γίνει καμιά στραβή με το παιδί, με κάποιον να έχετε και 10 ευρώ στην άκρη, δώστε κανένα φακελάκι. Συμφωνώ απολύτως. Ξέρετε τι θα έκανα εγώ στο σπίτι μου. Συνδικαλιστές. Στο σπίτι μου, εγώ τι θα έκανα, αν είχα αυτό τον οικονομικό περιορισμό. Θα προσπαθούσα να αγοράσω το γάλα μου, το ψωμί μου, κάποια άλλα τέλος πάντων βασικά είδη, όπως. Θα έπρεπε να κάνει και ο Δήμος, κάποια βασικά είδη για να, αν είχα παιδιά, για να ζήσουν τα παιδιά μου ή
τέλος πάντων τα εξαρτημένα μέλη από μένα και δεν θα αγόραζα ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Πολύ σωστό. Θα αγόραζα ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Θα το ισοσκελίζατε όμως. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Θα το ισοσκελίζατε όμως. Επομένως αυτό. Θα το ισοσκελίζατε. Θα προσπαθούσα, ναι, βέβαια. Θα το ισοσκελίζατε. Ναι, 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 δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Αν είχα τέτοιο τύπο προβλήματα. Μου το λέτε να το ξανακούσω. Θα το ισοσκέλιζα. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην εξυγίανση του Δήμου. Δεν είναι το κακό ότι εξυγιάνθηκε ο Δήμος. Το θέμα είναι πώς εξυγιάνθηκε. Όταν υπάρχουν αυτά τα έξοδα, οι δαπάνες που σας είπα πριν. Δεν σας μιλάω για τον κύριο Καμίνο. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι κάπως διαφορετικά. Θα σας το ρωτήσω. Μία από τις βασικές δομές που κατέρευσε, που ήταν πηγή εσόδων για το Δήμο, ήταν η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απολύθηκαν. Όταν θα βγείτε με το καλό, θα την ξανασυστήσετε? Εμείς είμαστε υπέρ της ύπαρξης της Δημοτικής Αστυνομίας. Και προφανώς πιστεύουμε ότι είναι και μεγάλο πλήγμα για τη λειτουργία του Δήμου το γεγονός ότι καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η Δημοτική Αστυνομία είχε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία για αστικές παραβάσεις, για παραβάσεις χώρων, για παραβάσεις οι οποίες αφορούν την ποιότητα της ζωής. Γι' αυτό λέω. Είναι βασική υποδομή. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα την ξανασυστήσετε τη Δημοτική Αστυνομία. Εμείς έχουμε όλη την καλή θέληση προφανώς. Και να πιέσουμε την. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάτε εμένα πράγματα αυτή τη στιγμή, ως δήμαρχο, ως υποψήφιο δήμαρχο, συγγνώμη. Αλλά που αν γίνω δήμαρχο. Αν γίνω δήμαρχο, με ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι μου, ξέρετε, απλώς και μόνο. Η Δημοτική Αστυνομία δεν καταργήθηκε από τους Δήμους. Καταργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σωστά, σωστά. Εμείς θέλουμε τη θέση σας. Η θέση μου. Αυτό. Ωραία. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να ξαναειδηθεί η Δημοτική Αστυνομία. Το πέναλτι πόσο θα είναι? Ποιο πέναλτι? Που βάζει η Δημοτική Αστυνομία. Αν πάω και παρκάρω εγώ σε ένα χώρο που δεν είναι, που είναι για τους, πώς τους λένε, τους μόνιμους κατοίκους, έρχεται και σε γράφει. Μένα με έγραψε. Mm-hmm. Πόσο είναι το πέναλτι, ξέρετε? Πόσο είναι σήμερα? Ναι. Είναι 40 ευρώ. 80. 40 με το πληρώσεις στις πρώτες 10 μέρες. Αν έχεις να το πληρώσεις. Αυτό, γι' αυτό σας είπα το μισό. Είναι 80 όμως. Ναι. 80 είναι. Το πέναλτι είναι 80. Και αν η προϋπόθεση είναι 40. Αλλά είναι... το πληρώσεις μέσα στις πρώτες μέρες είναι 40. Ναι. Κύριε Σακελάρη, το ξέρω. Το πέναλτι είναι 80. Το ξέρω. Με τον όρο, αν το πληρώσεις, θα είναι 40. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πέναλτι στην Ευρώπη τέτοιο. Πουθενά. Πουθενά. Εγώ έχω ταξιδέψει, είναι το γάμα δουλειά μου πολύ μεγάλο. Κανένα πέναλτι δεν έχω. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν είναι. Ακόμα και η αστυνομία, αν σου πάρει το αμάξι, το πέναλτι είναι 40 ευρώ. Και εσύ λέει, βάλτε δίνετε 80. Ωραία. Και για να έρθω και σε αυτό, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν είναι το πρόβλημα μόνο τα μεγάλα πρόστιμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν τόσο μεγάλα πρόστιμα, εάν υπήρχαν και υποδομές, έτσι ώστε ο κόσμος να βρίσκει να παρκάρει. Το πρόβλημα με το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει στο DNA της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Για να ανατραπεί αυτή η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, στο DNA, δηλαδή το κυκλοφοριακό, το παρκάρισμα, χρειάζονται μεγάλες παραμβάσεις. Για να το κλείσουμε. Μεγάλες παραμβάσεις στην ποιότητα ζωής της πόλης. Σωστό. Έτσι. Για να το κλείσουμε. Να υπάρχει με μεγάλο πρόστιμο, αλλά να βρίσκει και ο κόσμος να παρκάρει. Κύριε Σακελαρίδη, λέτε ότι θα ξανασυστήσετε τη Δημοτική Αστυνομία. Στα πρότυπα που υπήρχε, δηλαδή θα πάρετε άλλους 1.000-1.500, ή χρειάζεται έτσι όπως λειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία περισσότερη για να έχει και περισσότερα έσοδα ο Δήμος και να ελέγχεται και η στάθμευση και η ποιότητα ζωής των Αθηναίων? Δεν θέλω να σας πω πώς θα πάρουμε, δεν έχω έρθει για να τάζουμε θέσεις εργασίας. Καλά, δεν βγήκαμε. Έτσι όπως λειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία, ήταν μια από τις βασικές υποδομές που λειτουργούσε καλά ή χρειαζόταν και άλλους? Και τώρα ο Καμίνης πήγε και τις κατέργησε όλες αυτές. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν κατηγόρησα εγώ τον Καμίνη, μου βάζει λόγια για αυτό. Εντάξει, έκανε περικοπές, λέει, για τις τέτοιες. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Είναι μια βασική δομή που λέτε θα την ξανασυστήσετε. Εμείς σκεφτόμαστε ότι η Δημοτική Αστυνομία, επειδή έχει ακριβώς αυτό το ρόλο που σας είπα και πριν, πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει στις γειτονιές της Αθήνας, να νιώθει, να εξετάζει τους χώρους, τα καθίσματα, το αν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και αν τηρούνται οι κανόνες, να μην κλείνονται με τραπεζοκαθίσματα οι δρόμοι της Αθήνας. Σωστό. Και να μην μπορούν τα παιδάκια, οι μαμάδες με το καροτσάκι ή ο κόσμος ο οποίος έχει και προβλήματα αναπηρίας να περάσει. Να κοιτάει τέτοιου τύπου ζητήματα, τα ζητήματα της παράνομης στάθμευσης, γιατί ξέρετε, όντως είναι ακριβώς το πρόστιμο, αλλά πολλοί έχουμε μπει σε ένα λεωφορείο και έχουμε κολλήσει κάπου στην Κολοκοτρώνη. Ναι, και επειδή κάποιος έχει παρκάρει παράνομα, έτσι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Επομένως, αυτού του τύπου τα ζητήματα, προφανώς η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να τα κοιτάζει, πρέπει να είναι εκεί πέρα, στο πλευρό του πολίτη, όχι για ζητήματα καταστολής, έτσι. Η Δημοτική Αστυνομία, ναι, δεν είναι ο ρόλος της. Ναι, κατασταλτικός, ναι. Το όπλο του. Σωστό. Το έχει πει και κάποιος παλιός δήμαρχος, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, μπορεί να είναι ο Κλεμάνης. Το όπλο του αστυνομικού πρέπει να είναι το στυλό και όχι το όπλο. Το πιο βαρύ είναι το στυλό. Να πω κάτι. Τώρα θα έρχεται άλλα προβλήματα όμως. Σας το λέω, πρέπει να τα λύσετε. Θα έχει γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης πάρα πολύ μεγάλο τράφικ, διότι θα γυρίσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Λοιπόν, για να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση και να συνδεθούμε. Ναι, και να συνδεθούμε με τη δημοσιογράφο. Με τη δημοσιογράφο, κυρία Χριστοδουλίδου, η οποία έκανε την ερώτηση αυτή στον Τζορτζ. Καλή σας μέρα. Ο Θάνος ο Καμπύλης.